Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τραγικό τέλος έδωσε στη ζωή της 18χρονη στη Γλάστρα Κλειτορίας. Αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετικό όπλο. Η ΣΥ Αναγνωστοπούλου στο Ιόνιαν κάνει απολογισμό του 2017 και μιλά για τους στόχους του 2018. Τραγικές συνθήκες διαβίωσης στον καταβλισμό Ρωμά του Ριγανόκαμπου. Παιδιά ανεμβολίαστα και εκτός σχολείου. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο. Πότε αναμένεται να αποσυμφορηθεί το νησί από τους τόνους σκουπιδιών. Τρίνο στην ορεινή Αχαΐα λίγα 24 ώρα πριν την πρωτοχρονιά. Μια νεαρή κοπέλα έβαλε τέλος στη ζωή της με κυνηγετικό όπλο εξαιτίας προβλημάτων που αντιμετώπιζε. Η μαρτυρία μέλους του πληρώματος του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο της Τρίπολης συγκλονίζει. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα πιστοποιήσουν ότι ο θάνατος της 18χρονης στην κοινότητα Γλάστρα Κλειτορία στην Αχαΐα οφείλεται σε αυτοχειρία, προκειμένου έτσι να κλείσει και η υπόθεση από την αστυνομία. Η νεαρή κοπέλα αργά το απόγευμα της Παρασκευής έστρεψε προς το μέρος της μια καραμπίνα που βρήκε στο σπίτι όπου διέμενε με τον πατέρα της και την γιαγιά της και πάτησε τη σκανδάλη. Τα συγγενικά της πρόσωπα που άκουσαν τον πυροβολισμό μέσα από το δωμάτιο που βρισκόταν η κοπέλα έτρεξαν κοντά της. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, είδαν αιμόφυρτη τη 18χρονη και αμέσως μετά ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ασθενοφόρο παρέλαβε την νεαρή και έφυγε για την Τρίπολη προκειμένου να την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων του ΕΚΑΒ, η 18χρονη Μαρία, για όσο διάστημα ήταν στη ζωή, αν και είχε αυτοπυροβοληθεί, ζητούσε συγγνώμη από τους δικούς της ανθρώπους για την πράξη της. Όταν όμως έφτασε στο νοσοκομείο της Τρίπολης, διαπιστώθηκε ο θάνατός της, καθώς είχε εκπνεύσει κατά τη μεταφορά. Ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση προσέφεραν μέλη του Επιστημονικού Κλιμακίου του Προγράμματος Υγεία για Όλους σε μικρά παιδιά οικογενειών Ρωμά και όχι μόνο. Η γιατρή και η συντονίστρια του προγράμματος διαπίστωσε τραγικές συνθήκες διαβίωσης σε συνδυασμό με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο στους Ρωμά, κάτι που επιβαρύνει την υγεία των κατοίκων του καταβλισμού γενικότερα. Μέλη του Επιστημονικού Κλιμακίου του Προγράμματος Υγεία για Όλους εξέτασαν κλινικά παιδιά οικογενειών Ρωμά που διαμένουν στον καταβλισμό του Ριγανοκάμπου ενώ προχώρησαν σε εμβολιασμούς κατά περίπτωση. Ο χώρος εδώ έχει χαρακτηριστεί από ανθρώπους της υγείας υγειονομική βόμβα. Εδώ υιοθετούμε το καταβλισμό αυτό, γιατί πραγματικά είμαι συγκλονισμένη από αυτά που βλέπω. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι το 2017-2018, πώς ζουν και πώς ζουν αυτά τα παιδιά. Σχεδόν δεν πάει κανένα σχολείο. Κάνω έκκληση και πάλι προς όλους τους φορείς να βοηθήσουν ο καθένας στον τομέα του. Πάνε πια σχολείο, τους λένε βρωμιαρέοι. Δεν θα πάει. Τους κατηγοράνε. Λένε να φέρουν άλλο δάσκαλο, δεν ξέρω που θα φέρουν και να βάλουν σε μια τάξη λέει μόνοι τους. Είναι αυτό σωστό. Πες μου, είναι σωστό αυτό. Κάτσε. Ανθρώπινες, παιδιά έχουμε κι εμείς. Κάτσε. Είμαστε χωρίς ρέγματα. Ζούμε μέσα στις βρώμες. Κάτσε. Τι θα κάνουμε εμείς. Σύμφωνα με την πρόεδρο του προγράμματος, Ελένη Σωτηροπούλου, οι εθελοντές συνάντησαν παιδιά ανεμβολίαστα, παιδιά που δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο, μητέρες που έχουν γεννήσει και δεν έχουν εξεταστεί ποτέ από γυναικολόγο, Ρωμά που δεν έχουν υποβληθεί ποτέ στη ζωή τους σε καρδιολογικό ή ενδοκρινολογικό έλεγχο, επίσης Ρωμά που δεν δίνουν σημασία σε διάφορα ύποπτα συμπτώματα που εμφανίζουν και τα οποία μπορεί να κρύβουν σοβαρά χρόνια νοσήματα. Κάνουμε εμβολιασμούς εδώ στα παιδιά Ρωμά, είναι η δεύτερη φορά το εμβόλιο, είναι επαναληπτική δηλαδή. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή λέμε ότι αυτό το πρόγραμμα που γίνεται είναι ένα πρόγραμμα σταγόνα στον ωκεανό. Χρειάζονται δομές, χρειάζονται χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή έχουμε πάρει απόφαση για να στηθούν τα κέντρα υγείας που υπάρχει ανάγκη στην πόλη. Κατά την επίσκεψη των γιατρών πραγματοποιήθηκαν γυναικολογικές εξετάσεις, τεστ ΠΑΠ και διακολπικός υπέρηχος, ενώ όσοι Ρωμά το επιθυμούσαν υποβλήθηκαν σε ενδοκρινολογικό και καρδιολογικό έλεγχο με τη χρήση φορητού υπερηχογράφου καρδιογράφου. Άνθρωποι και ποντίκια ζουν μαζί. Είναι ένας χώρος στον οποίο ταλαιπωρούνται άνθρωποι, μικρά παιδιά και ταυτόχρονα είναι και ένα κίνδυνος για τον ιστό της ίδιας της πόλης. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την ΕΚΤΗ ΥΠΕ, το Δήμο της Πάτρας και τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, ενώ το πρόγραμμα υποστηρίζεται από κινητή γυναικολογική μονάδα και κινητή μονάδα για τον καρδιολογικό έλεγχο. Με σταθερό ρυθμό κυκλοφορεί ο ιός της Σιλαρά στη χώρα μας, που βρίσκεται στην τελική ευθεία για να σπάσει το φράγμα των 1000 κρουσμάτων.
Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΚΕΛΠΝΟ, τα κρούσματα ηλαρά στην Ελλάδα έχουν ανέλθει στα 922. 51 κρούσματα ηλαρά δηλώθηκαν στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της χώρας μας μόνο την τελευταία εβδομάδα. Να πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον παιδίατρο Γιώργο Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ηλαρά τίνει να πάρει διαστάσεις σε επιδημία στη χώρα μας. Τρινούμε ήδη 2 νεκρούς. Να μας πείτε, τι θα πρέπει να προσέχουν οι γονείς, αλλά και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων? Στην ουσία πρέπει να ελέγξουν τα επιβιβάσματα των παιδιών τους αν έχουν καλυφθεί με το εμβόλιο και να προσέξουν αυτή την περίοδο λόγω των πολλών ιώσεων να κρατήσουν λίγο μακριά τα παιδιά από συγχρονισμό, από περιβάλλοντα τα οποία έχουν ιώσεις, ούτως ώστε να είναι υγιή και να μπορέσουν να το συνδεθούν στον παιδίατρο και να κάνουν το εμβόλιο. Επειδή είχαμε περιστατικό και εμείς κοντά μας, βέβαια δεν ήταν στην περιοχή της Δακίνθου, ήρθε στην περιοχή της Δακίνθου, αλλά την ηλαρά την κολλήσαμε εκτός Δακίνθου και το περιορίσαμε το περιστατικό, οπότε δεν μιλάμε για μολυσμένο παιδί στην Δακίνθο. Στην ουσία ξέρουμε ότι υπάρχουν τα περιστατικά και πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά να έχουν εμβολιαστεί τα παιδιά τους. Επίσης οι ίδιοι, όσοι δεν έχουν καλυφθεί και έχουν γεννηθεί μετά το 1972, να πάρουν μαζί τους το βιβλιάριο στον παιδίατρο ή σε κάποιον παθολόγο να ελέγξει αν έχουν καλυφθεί με το εμβόλιο. Μάλιστα. Τα περισσότερα περιστατικά πάντως εντοπίζονται στην Νότια Ελλάδα. Ναι, εντοπίζονται σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού που δεν υπάρχει καλή εμβολιαστική κάλυψη. Εν τούτης, επειδή αυτά τα παιδιά στα μεγάλα κρατικά νοσοκομεία έρχονται σε επαφή με παιδάκια τα οποία μπορεί ή προτίθενται να κάνουν το εμβόλιο, δεν είναι απίθανο να μολυνθούν και να διασπαρεί ο ιός και σε άλλες ομάδες του πληθυσμού. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι καλό να ελεγχθούν τα εμβόλια των παιδιών, να έρθουν σε επαφή με τον παιδίατρο και αν χρειάζονται οποιαδήποτε πληροφορία και τηλεφωνικά μπορούν να πάρουν πληροφορία σε οποιαδήποτε στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Δημητρίου, τώρα η ηλαρά δεν είναι μια νόσος που έχει χτυπήσει μόνο την Ελλάδα. Τη βλέπουμε να εξελίσσεται πανευρωπαϊκά σε διάφορες χώρες και να αφήνει πίσω τις νεκρούς. Και στη Σερβία, βεβαίως. Να μας πείτε τώρα αν αυτό εσείς το συνδέετε με το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Με το κίνημα που υπάρχει. Κοιτάξτε, στο παρελθόν υπήρχε μια φήμη για το MMR ότι ήταν ένα εμβόλιο το οποίο προκαλούσε αυτισμό. Δεν είχε καμία σχέση. Εμείς που ασχολούμαστε με τα εμβόλια και έχουμε παρακολουθήσει τα συνέδρια και ειδικά στο τελευταίο παγκόσμιο συνέδριο για την νομοθεσία που έγινε στην Κίνα και ήμουν και εγώ εκεί, mm-hmm. το MMR δεν έχει ενοχοποιηθεί ποτέ για τον αυτισμό. Το ξέρουν και οι ίδιοι αναπτυξιολόγοι και το λένε συνέχεια. Υπήρχε ένα κίνημα εναντίον των εμβολίων, τώρα καταλαβαίνουν την αξία του εμβολίου. Όλα τα εμβόλια δυνητικά μπορεί να κάνουν σε ένα ελάχιστο μικρό ποσοστό επιπλοκές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι mm-hmm. κοντά στις επιπλοκές του εμβολίου, οι χιλιοπολαπλάσιες επιπλοκές που μπορεί να κάνει η ίδια η νόσος είναι πολύ πιο υπολογίσιμες και πολύ πιο κακές. Δηλαδή, nice. Ξέρουμε ότι στην ηλαρά χάνουμε πάρα πολλά παιδιά, χάνουμε πάρα πολλούς ενήλικες σε μεγάλο ποσοστό όταν νοσεί μια κοινωνία. Mm-hmm. Το έχουμε δει στην Ιταλία, το έχουμε δει στη Σερβία, το έχουμε δει στη Ρουμανία και τώρα το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά τα όσα μας είπατε και οι συστάσεις σας προς τους γονείς. Αδρές οδηγίες, να σας πω έτσι επιγραμματικά, όταν βλέπουν πυρετό στο παιδί, φωτοφοβία, ματέγια κόκκινα, εξάνθημα στο παιδί, να απευθύνονται αμέσως στον παιδίατρό τους και σε κάποια υπηρεσία για να μπορέσουν να διακρίνουν mm-hmm. αν είναι ύποπτο το περιστατικό. Γιατί θα πρέπει το παιδί να απομονωθεί αμέσως, να κληθεί η υπηρεσία που κάνει τις εξετάσεις να μπορέσει να πιστοποιηθεί το περιστατικό και να κοινοποιηθεί στο ΚΕΛΠΝΟ για να μπορέσουμε να ξέρουμε τι διασπορά έχει στη χώρα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυστηρές λοιπόν προειδοποιήσεις προς τους γονείς. Τα συμπτώματα είναι αυτά που μας αναφέρατε. Ναι. Σας ευχαριστούμε τώρα για την σύνδεσή μας. Καλό σας βράδυ. Καλά. Τώρα γεμάτη πολιτικές εξελίξεις και σκληρές κόντρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ήταν η χρονιά που μας αφήνει. Και για έναν απολογισμό φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, την κυρία Σία Άννα Γνωστοπούλου. Και μαζί μας είναι και ο Νίκος Γιαπρακάς από το στούντιο της Πάτρας. Να πάμε να συνδεθούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Δεμέτη. Κυρία Αναγνωστοπούλου, να ξεκινήσω από σας. Η χρονιά μας αφήνει. Θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα αν είσαστε ικανοποιημένοι στην κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί στην ΑΧΑΙΑ και για την πρόοδο της κυβέρνησης αυτή τη χρονιά.
Καταρχάς να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά εδώ στο κανάλι και να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους πολίτες της Πάτρας και όπου αλλού και όχι μόνο στην Πάτρα βέβαια μας ακούνε. Η χρονιά αυτή που πέρασε ήταν ο διάδρομος που οδηγεί σε αυτό που περιμέναμε ευθύς εξ αρχής, από την ώρα που εκλεγήκαμε, από το 2015, σε αυτό που προσπαθήσαμε πάρα πολύ, δηλαδή το να βγούμε επιτέλους από την περίοδο των μνημονίων και της σκληρής επιτροπής στην οποία είχε περιέλθει η χώρα. Δεν το καταφέραμε το πρώτο εξάμηνο, όπως δώσαμε τη μάχη για αυτό το λόγο, αλλά από ότι όλοι οι δείκτες και οι πάντες και στην Ελλάδα οικονομολόγοι, κυρίως όμως διεθνώς και στην Ευρώπη, η χρονιά αυτή, το 2018, θα σημαδευτεί από μια μεγάλη τομή. Επιτέλους η χώρα θα μπει σε ρυθμό κανονικότητας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο γεγονός που συνέβη αυτή τη χρονιά. Ωστόσο όμως, κυρία Αναγνωστοπούλου, βλέπουμε ότι το 2017 αφήνει αρκετά τραύματα σε μια κυβέρνηση της αριστεράς. Και αναφέρομαι κατά κύριο λόγο στο ζήτημα των πληστηριασμών που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, που είδαμε εικόνες όπως ειρηνοδική να έχουν μετατραπεί σε φρούρια από την πλευρά της αστυνομίας για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές και να μπορέσουν να γίνουν οι πληστηριασμοί. Είναι προαπαιτούμενα, θα μου πείτε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Τρόικα, από τους θεσμούς. Ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε βίλες και βλέπουν τα σπίτια τους να βγαίνουν στους πληστηριασμούς και όχι από τράπεζες, από το ίδιο το δημόσιο. Κυρία Γιαπρακά, σε αυτό έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη παραφιλολογία η οποία σε μεγάλο βαθμό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όλοι ξέρουμε ότι μέχρι το τέλος του 2018 ισχύει ο νόμος Κατσέλη-Σταθάκη που επεκτάθηκε με τον νόμο Σταθάκη. Τα σπίτια λοιπόν, η πρώτη, η κύρια κατοικία, η οποία είναι μέχρι 300.000 ευρώ, είναι προστατευμένη. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν μπει σε αυτό το νόμο μπορούν να μπουν μέχρι το τέλος του 2018. Κατά σχετήρια όμως έρχονται, γιατί έχουμε περισσότερες και περιπτώσεις εδώ στο Ιόνιαν όπου συμπολίτες μας έχουν πάρει τα κατασχετήρια αυτά τη στιγμή που έχουν κάνει την αίτηση για να επαχθούν στο νόμο Κατσέλη. Εκκρεμεί βέβαια ακόμα η διαδικασία, έτσι. Είναι αυτό. Όσοι δεν έχουν μπει και όσες δεν έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη Σταθάκη έχουν αυτό, αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι θα βγει σε πληστηριασμό καμία κύρια κατοικία η οποία εντάσσεται, της οποίας ο κάτοχος εντάσσεται στο νόμο αυτό. Δεύτερον, πληστηριασμοί που έγιναν είναι για οφειλές ιδιώτη προς ιδιώτη. Εκεί σε κανένα κράτος, ούτε στην Ευρώπη ούτε πουθενά αλλού, μπορεί το κράτος να παρέμβει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και υπάρχουν οι κατοικίες αυτών που είναι η κατεξακολούθηση κακοπληρωτές στις τράπεζες ή στο δημόσιο. Τώρα εντωμεταξύ ήρθε μία επιπρόσθετη προστασία, η οποία είναι οι 120 δόσεις που όπως είδατε έγινε για οφειλές στο δημόσιο κλπ. Δηλαδή υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας. Δεν υπάρχει περίπτωση με αυτή την κυβέρνηση να μπει σε πληστηριασμό κατοικία κύρια και λαϊκή. Και αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, για το ΣΥΡΙΖΑ ειδικά η κατοικία είναι κοινωνικό δικαίωμα. Η κύρια κατοικία όμως. Δεν είναι η κατοικία αυτή η οποία αποτελεί στοιχείο περιουσιακό, δηλαδή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ή εκατομμυρίων όπως έχουμε δει. Κυρία Αναγνωστοπούλου, να σας πάω σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Τι γίνεται με την συνεννόηση, υπάρχει συνεννόηση με τον κυβερνητικό σας εταίρο όσον αφορά το θέμα του Σκοπιανού, διότι η αντιπολίτευση λέει ότι δεν υπάρχει συνεννόηση και θέτει ανοιχτά θέμα δεδηλωμένης. Ναι. Προσέξτε τώρα, ένα σημαντικό θέμα που αφορά την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, που θεωρείται εθνικό θέμα, έχει γίνει
χωρίς να έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία, θέμα σκληρής αντιπαράθεσης, και η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί και αυτό να το εντάξει στη στρατηγική της, που είναι πια να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Από το Γενάρη του 2015, ξεκινώντας με τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, μέχρι χίλια δυο άλλα θέματα, ακόμα και για ένα θέμα το οποίο δεν αφορούσε τη μεγάλη κοινωνία, όπως ήταν το θέμα της ταυτότητας, αλλαγής ταυτότητας φύλου, γινόταν αφορμή για πίεση για να πέσει η κυβέρνηση. Αλλά εδώ έχουμε τώρα, όμως, τον κύριο Καμένο, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν δέχομαι τον όρο Μακεδονία. Εγώ θα πω απερίφραστα ότι ο κύριος Καμένος... Να έρθει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, είπε ο κύριος Καμένος, για να αλλάξουμε τη γραμμή μας, αν είναι. Ο κύριος Καμένος βιάστηκε. Βιάστηκε αδικαιολογήτως. Δεν έχει ανοίξει ακόμα αυτή η συζήτηση. Για να φτάσουμε σε μία συμφωνία θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση και με την άλλη χώρα, με τους διεθνείς οργανισμούς. Δεν έχουμε μπει ακόμα σε τέτοια διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν να υπονομεύεται η στρατηγική της χώρας με μία ανεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση. Βγήκε χτες η κυρία Μπακογιάννη και είπε ότι ακόμη και αν συμφωνούμε, εμείς δεν θα ψηφίσουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα ακούνε και οι άνθρωποι, τα κράτη με τα οποία θα διαπραγματευτούμε. Στην προκειμένη περίπτωση, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα? Αλλά σας λέω πάρα πολύ καθαρά ότι ο κύριος Καμένος βιάστηκε. Μάλιστα. Δεν έχει ξεκινήσει συζήτηση. Ας ξεκινήσει συζήτηση για να δούμε τι θα γίνει παραπέρα. Να σας πάω και στο μεταναστευτικό, κύριε Αναγνωστοπούλου. Υπάρχει μια κριτική από πλευράς διαφόρων οργανώσεων, έχοντας ως παράδειγμα τη Μόρια, που λένε ότι η κατάσταση εκεί πέρα είναι τραγική. Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από την κατάσταση που επικρατεί στην συγκεκριμένη περιοχή? Μια κυβέρνηση με κορμό την αριστερά ποτέ δεν θα ήταν ευχαριστημένη με μία κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι δεν έχουν διέξοδο εύκολη να φύγουν προς την Ευρώπη, να συναντήσουν τις οικογένειές τους ή να πάνε εκεί που θέλουν. Το ότι έχουμε συγκέντρωση πληθυσμού στα νησιά, κυρίως στη Μόρια, και οι συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες δυνατές, αυτό δεν θα το αμφισβητήσουμε. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι, και το είπε και ο κύριος Μουζάλας επισκεπτόμενος στη Μόρια, είναι ότι δεν βλέπουμε το μείζον πρόβλημα. Μία Ευρώπη η οποία έχει ψώσει τύχη. Τα είδαμε και τις τελευταίες, και το τελευταίο διάστημα. Είδαμε τι είπε ο κύριος, τώρα ξεχνάω συγγνώμη το όνομά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ντομπρόφσκις, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο Πολωνός, ότι έχουν δικαίωμα αυτές οι χώρες να μην δεχτούν άλλο κόσμο, να μην δεχτούν δηλαδή πρόσφυγες μετανάστες, καταρρύπτουν τον κανόνα τον ευρωπαϊκό. Άρα λοιπόν το μείζον πρόβλημα είναι στα χέρια της Ευρώπης. Η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν και θα κάνει ακόμα περισσότερα, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Εγώ όμως θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από αυτή την κατάσταση, και αυτό είναι το μείζον για μας. Μάλιστα. Κύριε Αναγνωστοπούλου, είχαμε σήμερα και μία ακόμα επίθεση από την πλευρά του Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγαλίας, του κυρίου Αμβρόσιου, στην κυβέρνηση και προσωπικά στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον πρωθυπουργό, με την ανάρτηση ενός πανό στον ιερό ναό της Φανερωμένης στο Αίγιο. Πώς σχολιάζετε αυτό? Εγώ ελπίζω ότι ο σεβασμιότατος κύριος Αμβρόσιος θα πει μία λέξη αγάπης, μέρες που είναι, χρονιάρες μέρες, και για την υποδοχή του νέου χρόνου, και ελπίζω ότι ακολουθώντας το μήνυμα που δίνει και η Εκκλησία, η Ορθόδοξη και η Καθολική Εκκλησία, ακούσαμε το μήνυμα του Πάπα, θα ακολουθήσει αυτό το μήνυμα και θα πει δύο λόγια αγάπης, γιατί αυτό χρειάζεται αυτές τις μέρες και όχι τα λόγια μίσους. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να διακόψουμε την σύνδεσή μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, κυρία Αναγνωστοπούλου. Νίκο, καλό σας βράδυ. Και εμείς θα πάμε στη Μεσσηνία τώρα. Στη διαδικασία μεταφοράς 10.000 δεμάτων σκουπιδιών από την Μαραθώλακα σε γειτονική έκταση προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας. Το άδειασμα της Μαραθώλακας αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να υλοποιηθεί η σύμβαση της προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων της Καλαμάτας από την εταιρεία που κηρύχθηκε ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου. Yeah.
Ναι, στο κονδύλι που θα καλύψει τα έξοδα της μεταφοράς των δεμάτων σκουπιδιών από την Μαραθόλακα σε γειτονική έκταση, είπε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. Τα 10.000 δέματα υπολείμματος που είχαν κατακλείσει την περιοχή θα μεταφερθούν για να ξεκινήσει την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων στο σημείο η εταιρεία Elector. Στις 3 του μηνός θα υπογραφεί η σύμβαση με το Elector. Και εκεί πλέον θα πρέπει να δούμε τι ζητάνε από εμάς, τι προδιαγραφές ζητάνε οι οποίες αφορούν τις υποδομές, προκειμένου να εγκατασταθούν και να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, η λύση αυτή επιλέγεται λόγω της κατεπήγουσας ανάγκης για τη μεταφορά του συσσωρευμένου υπολείμματος. Εμείς θα υποδείξουμε στο Elector συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να αποθηκεύει το υπόλοιμα. Βεβαίως πιστεύουμε ότι η διαχείριση θα είναι πολύ καλή, γιατί το υπόλοιμα θα βγει πολύ μικρότερη ποσότητα από ό,τι βγαίνει σήμερα. Αλλά συγχρόνως υπάρχει και η συνεργασία που υπάρχει του Elector με τις μετεβιομηχανίες, προκειμένου να προωθείτε το υπόλοιμα προς ενεργειακή αξιοποίηση με προδιαγραφές που θα έχει ζητήσει συγκεκριμένη μετεβιομηχανία. Ο Δήμος προχωράει στην ανάθεση των εργασιών διάθεσης του υπολείμματος των αστικών στερεών αποβλήτων από την προσωρινή διαχείριση στη Μαραθόλακα. Προβλέπεται η προσωρινή αποθήκευση του υπολείμματος μέχρι την εξεύρεση λύσης για την τελική διάθεσή του, είτε ως καύσιμη ύλη είτε σε χυτή. Μετά από μήνες άρχισε η αποκομιδή των απορριμμάτων σε σημεία της πόλης της Ζακύνθου, όπου εμφανιζόταν σοβαρότερο πρόβλημα με τα συσσωρευμένα σκουπίδια. Συνεργεία του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων μαζί με φορτηγά και τσάπες του Δήμου Ζακύνθου άρχισαν να μαζεύουν τους τόνους σκουπιδοσακούλων που είχαν συγκεντρωθεί. Θα μιλήσουμε για το θέμα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, τον κύριο Νίκο Τσίπηρα. Κύριε Τσίπηρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκίνησε λοιπόν η αποκομιδή των απορριμμάτων. Πότε θα τελειώσει ο εφιάλτης για τους Ζακυνθινούς, πότε θα μαζευτούν όλα τα σκουπίδια από τους δρόμους? Νομίζω ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά για αυτό το πλαγίζει το νησί μας τα τελευταία 15 χρόνια. Πλέον έχει γίνει η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επάνω στο χώρο που είναι αδειοδοτημένο, στο χώρο του Λίβα. Έχει συγκρίψει των απορριμμάτων και γίνεται και μια εντατική αποκομιδή σήμερα και αύριο παραμονές της πρωτοχρονιάς και σίγουρα θα συνεχιστεί τις πρώτες μέρες από τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς προκειμένου να επανέλθει ξανά το νησί μας σε μια κανονικότητα. Γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, όλοι οι Ζακυνθινοί έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Πολλά λάθη μπορεί να έχουν γίνει, όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει το νησί μας όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσει σε μια οριστική λύση, όπως και σε άλλες περιοχές που πήρε πολλά χρόνια και δεκαετίες, πλέον με σίγουρη ότι έχει φτάσει στο τέλος. Ωραία. Και νομίζω ότι θα ομαλοποιηθεί. Να μας πείτε λίγο για την κατάσταση που υπάρχει στο Λίβα. Έχουμε δοκιμαστική λειτουργία των μηχανημάτων. Πλήρη λειτουργία? Ναι, μιλάμε για μια πλήρη λειτουργία, διότι θα δοθεί η δυνατότητα τις επόμενες μέρες και όσο τακτοποιείται η λειτουργία αυτού, θα μπορέσει να έχει μια αποτελεσματική και όλο καλύτερη απόδοση η διαχείριση αυτή. Εντατικά ξεκινάει η διαχείριση. Δοκιμαστική λειτουργία τη λέμε, διότι δεν έχουν παραλυφθεί ακόμα τα μηχανήματα επίσημα και περιμένουμε το νέο έτος, στις αρχές, μαζί με την Επιτροπή, να δούμε τον εξοπλισμό, να δούμε ποιες προσαρμογές έχουν γίνει, αυτές που απέτυσε η Επιτροπή και έχουμε αναγνωρίσει και οι παρατάξεις και η Επιτροπή που αξιολογεί τον εξοπλισμό, τις μικρές λεπτομέρειες που απαιτείται για να πληρούν όλες τις προδιαγραφές. Σημασία έχει ότι δεν θα σταματήσει η αποκομιδή, θα συνεχιστεί και θα υπάρξει μια διαχείριση όπως προβλέπει ο νόμος και οι κανόνες αυτοί που έχουν μπει για την διαχείριση των απορριμμάτων. Κύριε Τσίπηρα, ένα τελευταίο σχόλιο γιατί πρέπει να κλείσουμε. Η Δημοτική Αρχή αισθάνεται δικαιωμένη ή είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για κάτι τέτοιο? Δικαιωμένη όπως και να έχει, διότι δεν θα σταματήσει η διαχείριση. Έχει όλες τις απαραίτητες άδειες, όλες οι προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Ναι, δικαιωμένη, διότι ένα πρόβλημα που ταλανίζει 15 χρόνια, όταν μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε στη λύση, έχουμε εντάξει και την οριστική λύση μέσα σε αυτό το οποίο θα αρχίσει το συντομότερο και η δημοκρατία αυτού. Οπότε ναι, νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό βγαίνει στο τέλος και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε αυτή τη θητεία λύθηκε ένα από τα 2 ή 3 μεγάλα προβλήματα που ταλανίζει το νησί μας. Φως το τούνελ, μακάρι λοιπόν, κάθε δημοτική αρχή, κάθε δημοτική αρχή στη θητεία του να έγινε ένα μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Τσίπηρα, σας ευχαριστούμε για την σύνδεσή μας.
Καλό σας βράδυ. Τώρα, μετά από πολλά χρόνια δυσφορίας για τους κατοίκους της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, φαίνεται πως το αίτημα για μετεγκατάσταση του σταθμού του υπραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας οδεύει προς επίλυση, αφού δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός για τις νέες εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα. Ένα χρόνιο πρόβλημα του αστικού ιστού της Πάτρας με τη θέση και το μέγεθος του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων φαίνεται να οδεύει προς επίλυση. Οι σκόπελοι της γραφειοκρατίας ξεπεράστηκαν και έτσι δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός για τις νέες εγκαταστάσεις του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας στους πρώην μήλους του Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Διονύσιο. Πολλά εμπόδια, γραφειοκρατία, ο συνήθως η πατρίδα μας και την έχει. Καλοποληθήκαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να φτάσουμε στην διαγωνισμό του έργου. Εχθές και σήμερα μάλλον δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες, τοπικές εφημερίδες, μπήκε στη διάβια, μπήκε στις εφημερίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλεται να δημοσιευθεί εκεί και μετά από 52 μέρες θα ανοιχτούν οι προσφορές. Ο διαγωνισμός για να βρεθεί ο ανάδοχος του έργου θα λήξει στις 22 Φεβρουαρίου 2018, ενώ η εκτιμόμενη αξία του έργου είναι 7,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα καλύψει το υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας. Εμείς χρήματα δεν έχουμε τόσα, να τα βάλουμε να γίνει σταθμός. Θα βάλουμε μέρος χρημάτων, θα πάρουμε τα δάνεια από τράπεζα, μπορεί πιθανόν να ενταχθούμε και σε κάποιο πρόγραμμα εκεί, ψαχνόμαστε γι' αυτό στον ΕΣΠΑ. Μετά την επικύρωση της προσφορών, έτσι, μετά από 1,5 χρόνο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Όπως όλα δείχνουν, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, η Πάτρα σε περίπου 1,5 χρόνο θα αποκτήσει έναν υπερσύγχρονο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μια μαγική χριστουγεννιάτικη βραδιά έγινε χθες στην επιβλητική εκκλησία της Παναγίας της Κεριώτισσας στη Ζάκυνθο. Η παιδική χοροδία του Πέτρου Βυθούλκα έψαλε κάλαντα από πολλές περιοχές της Ελλάδας και της Μεσογείου, ενώ οι τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος τραγούδησαν με ύμνους των Χριστουγέννων. Μια μαγευτική χριστουγεννιάτικη βραδιά έζησαν οι Ζακυνθινοί που παραβρέθηκαν στην επιβλητική εκκλησία της Παναγίας της Κεριώτισσας. Η παιδική χοροδία του Πέτρου Βυθούλκα με κάλαντα από πολλά σημεία της Ελλάδας και της Μεσογείου και η φιλική συμμετοχή των τραγουδιστάδων Τσιζάκηθος με ύμνους των Χριστουγέννων δημιούργησαν μια κατανυκτική ατμόσφαιρα στην πανέμορφη εκκλησία. Προσέφερε μια αγαλίαση στο κοινό που είχε την τύχη να το παρακολουθήσει και να χειροκροτήσει τους συντελεστές. Τη διεύθυνση και τη διδασκαλία είχε ο Πέτρος Βυθούλκας. Στο μαντολίνο ήταν η Ανδριάνα Μπάστα, ενώ η αφήγηση των κειμένων έγινε από την Άννα Μαρία Λιβέρη. Συναυλία κοσμικής φύσης, ωστόσο έχει θρησκευτικό και εκκλησιαστικό περιεχόμενο, αφού μέσα από τα κάλαντα και τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια δοξολογείται η γέννηση του Θεανθρώπου. Και κατάνοιξη στο κοινό που περιμένει πάντα τις γιορτινές ημέρες με αίσθημα ελπίδας και χαράς. Το ύφος και το είδος της συναυλίας δεν θα μπορούσε να ταιριάξει καλύτερα με την ατμόσφαιρα ενός ναού με τόσο βαθύ ιστορικό υπόβαθρο και καλλιτεχνική αξία.
Στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων στην Πάτρα έχουν στηθεί για μία ακόμη χρονιά οι παραδοσιακοί μποναμάδες. Εκεί οι μικροπολιτές τίνουν τους πάγκους τους, με τους καταναλωτές να βρίσκουν μικρά δωράκια για τις γιορτές στις πιο οικονομικές τιμές. Να πάμε να συνδεθούμε απευθείας με τον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων. Εκεί βρίσκεται ο Ιάσονας Τσόλη. Ιάσονα. Καλησπέρα, Δημήτρα, κυρίες και κύριοι. Ζωντανά από τον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων. Το κλίμα εδώ πέρα είναι εορταστικό, είναι γιορτινό, καθώς στήθηκαν σήμερα, είναι η πρώτη μέρα του πρωτοχρονιάτικου εθήμου των μποναμάδων. Οι μποναμάδες οι οποίοι στείνονται στην Πάτρα πάντα τέτοιες μέρες, στο τέλος του χρόνου, πρόκειται για πάγκους μικροπολιτών, όπου κανείς μπορεί να βρει πράγματα, μικροδώρα, μικροαντικείμενα, μπορεί να βρει τα πάντα πραγματικά. Βλέπουμε παιχνίδια ένα πίσω σου. Παιχνίδια, ρούχα, τα πάντα. Έχω δίπλα μου τον πρόεδρο των Μικροπολιτών, τον κύριο Απόστολο Παναγόπουλο. Κύριε Παναγόπουλε, καλησπέρα. Ξεκινήσατε λοιπόν σήμερα αυτό το έθιμο που μετρά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, γιατί εγώ εδώ πέρα στο έθιμο έρχομαι 43 χρόνια. Από μικρό παιδάκι που πουλάγαμε φούσκες στην πλατεία Γεωργίου και μας έχουν πετάξει εδώ πέρα. Εδώ είναι ένα έθιμο που ερχόμαστε εδώ πέρα Τριών Ναυάρχων, το οποίο μας στέλνουν όλα τα μαγαζά. Γιατί γίνεται χαμός από τον κόσμο και τα μαγαζά δουλεύουν και οτιδήποτε, εκτός αν μερικοί δεν μας θέλουν. Εμείς θα το πολεμήσουμε μέχρι, τι να πω, ό,τι και να πω είναι, αλλά δεν πειράζει. Εμείς κάνουμε μεγάλο αγώνα για τους μποναμάδες, γιατί είναι ένα μεγάλο ένθιμο στην Πάτρα, που ο οποίο έχει αφήσει όνομα και αυτό το τιμούμε και γι' αυτό και αγωνιζόμαστε για αυτούς τους μποναμάδες. Πώς είναι φέτος η συμμετοχή από τους μικροπολιτές, τους συναδέλφους σας? Να πούμε ότι έρχονται μικροπολιτές από κάθε γωνιά της Ελλάδας εδώ πέρα. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά εδώ είμαστε πιο λιγότεροι από όλες τις χρονιές. Γύρω στις 30 μικροπολιτές, 35 το πολύ, το οποίο ερχόμαστε και το στηρίζουμε και θα το στηρίξουμε αυτό το μποναμάν. Μάλιστα. Καλείτε λοιπόν τον κόσμο να έρθει εδώ πέρα και να κάνει τις αγορές του και αυτές τις μικρές αγορές τελευταίας στιγμής, για να μπούμε όλοι στο πνεύμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς όπως πρέπει. Λοιπόν, εδώ από την Πάτρα και την πλατεία και το πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων. Χρειάζομαι να σε ευχαριστούμε για τη σύνδεσή μας. Καλό σου βράδυ. Και εμείς τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε και θα πάμε στη Ζάκυνθο, που σύμφωνα με τους επιχειρηματίες της πόλης, οι καταναλωτές τις μέρες των Χριστουγέννων αγόρασαν μόνο τα απαραίτητα και η κίνηση ήταν μειωμένη σε σύγκριση με πέρυσι. Πλέον τις ελπίδες τους τις έχουν εναποθέσει τα επόμενα 24 ώρα, όπου οι καταναλωτές θα βγουν για να προετοιμάσουν το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι και να αγοράσουν τα δώρα για τους οικείους τους την τελευταία στιγμή. Ευχάριστο κλίμα στις ημέρες των γιορτών και το δώρο των Χριστουγέννων που μπήκε πριν από λίγο καιρό δεν στάθηκε αρκετό για να δώσει όθηση στην τοπική αγορά της Ζακύνθου, με τους καταναλωτές να ψωνίζουν τα απολύτως απαραίτητα και να αποφεύγουν τις πατάλες. Οι επιχειρηματίες φυσικά δεν έμειναν ικανοποιημένοι, τονίζοντας ότι η κίνηση πήγε χειρότερα σε σχέση με πέρσι. Ο κόσμος σήμερα ζητάει να πάρει μόνο τα απαραίτητα που του χρειάζονται για να μπορέσει να περάσει. Δεν ενδιαφέρεται για αγορές όπως παλιά. Χάθηκε από τους μισθωτούς, χάθηκε το δώρο που καταναλώνανε την εποχή αυτή τώρα, ας πούμε, των εορτών.
Οι πολλές οικονομικές εκκρεμότητες των πολιτών ήταν ένας από τους λόγους που δεν πήγαν στα μαγαζιά να ψωνίσουν και αρκέστηκαν να χαζεύουν τις βιτρίνες και να αγοράζουν κάτι συμβολικό για την περίοδο των γιορτών. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον ο κόσμος, δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει, γιατί ούτως ή άλλως αυτό, αν το έβλεπε κανείς, το παρακολούθησε στις ειδήσεις και όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει οι θύνοντες και οι δήμονες, καταδύσαν τον κόσμο να μην μπορεί να καταναλώνει χρήματα. Ό,τι πιο οικονομικό μπορεί να πάρει κάποιος για να βγάλει μια υποχρέωση, να μην εκτεθεί, και εδώ που τα λέμε έχουν σχεδόν αλλάξει και τα ήθη και τα έθιμα του κόσμου, λόγω της κρίσης αυτής. Οι έμποροι παραμένουν αισιόδοξοι και πιστεύουν ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση μέχρι το τέλος των γιορτών και θα μπορέσουν να βάλουν λίγα περισσότερα χρήματα στα ταμεία τους. Σε γενικές γραμμές καλά, θα μπορούσε να ήταν καλύτερα, αλλά σε σχέση με την περσινή χρονιά έχει ελάχιστα μειωθεί. Όλοι πήγαν να ψωνίσουν δώρα, αλλά είναι μικρής αξίας. Δύσκολα θα βρουν και πολλοί δούλεψαν αυτά τα μαγαζιά τα οποία αφορούν τα παιδάκια. Παρά τις δυσκολίες, η τοπική αγορά της Ζακύνθου περιμένει από τους καταναλωτές να ενισχύσουν τα μαγαζιά και να ψωνίσουν δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αλλάζουμε θέμα. 3 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την ναυτική τραγωδία του Norman Atlantic, στην οποία 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλα 18 αγνοούνται μέχρι σήμερα. Η εκπομπή Επιπαντός, που προβάλλεται απόψε στις 11, είναι αφιερωμένη σε αυτήν την τραγωδία, με 2 από τους διασωθέντες να μιλούν στον Βασίλη Δελιμάρη για τα όσα έζησαν εκείνη την ημέρα. Όταν συνειδητοποιήσω ότι είσαι ενδεχομένως και ένα βήμα πριν το μοιραίο. Πάγαμε μόνοι μας τις καμπίνες για να βγάλουμε τον κόσμο έξω. Δεν λειτουργήσε κανένα σύστημα πυρασφάλειας, γιατί είχαν απενεργοποιηθεί τα συστήματα. Αν βλέπατε τις φλόγες πώς είχαν τυλίξει το πλοίο, την ώρα που ήμασταν δηλαδή μέσα στη βάρκα, η σκέψη μας ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους που μείνανε εκεί, γιατί ήταν και οι άνθρωποι δικοί μας. Φτάνοντας στον έλεγχο των εισιτηρίων, μας είπαν οι υπεύθυνοι ότι θα ταξιδεύουμε το Norman Atlantic. Η έκπληξή μας ήταν μεγάλη. Ήταν ένα πλοίο το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Σίγουρα να σας διακόψω είναι ότι είχατε αναζητήσει το Hellenic Spirit. Τι σημαίνει, τι πλοίο είναι, το είχατε είχαμε κάνει, πραγματικά είχαμε πριν ταξιδέψουμε, πριν κλείσουμε τα εισιτήρια, είχαμε κάνει μια έρευνα να δούμε ποια πλοία κινούνται σε αυτή την γραμμή, και το Hellenic Spirit ήταν από τα πλέον αξιόπιστα. Και γι' αυτό και ταξιδέψαμε, είπαμε θα φύγουμε εκείνη τη μέρα με το συγκεκριμένο πλοίο. Φτάνοντας στον έλεγχο των εισιτηρίων, μας ενημέρωσαν για αυτή την αλλαγή. Μας είπαν ότι κάποια βλάβη είχε συμβεί στο πλοίο το Link Spirit και θα έπρεπε να ταξιδέψουμε με το Norman Atlantic. Από εκεί και πέρα ενημέρωσα την οικογένεια, γιατί εγώ πήγα να κάνω το τσεκάρισμα μαζί με τον... με τους φίλους που συνταξιδεύαμε. Η γυναίκα μου δεν ήξερε εκείνη την ώρα τίποτα, και επιστρέφοντας στο αυτοκίνητο για να τους πω ότι φεύγουμε τελικά, παιδιά, με άλλο καράβι, πραγματικά έπεσε μια παγωμάρα. Στους που εκείνες τις γιορτινές ημέρες προσευχόντουσαν για εμάς. Αυτό βγαίνει από την καρδιά μου και από την ψυχή μου, γιατί οι προσευχές αυτών των ανθρώπων μας έσωσαν. Και τίποτα άλλο. Είναι στο μόνο πράγμα που πιστεύω. Πιστεύω στη δύναμη της προσευχής αυτών των ανθρώπων και στη δύναμη της αγάπης του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο, που αυτό ήταν και αυτό που μας γλίτωσε όταν αυτοί οι Φιλιππινέζοι υπερέβαλαν τις δυνάμεις τους για να μας γλιτώσουν και να είμαστε τώρα εδώ. Αυτούς τους ανθρώπους θέλω να ευχαριστήσω.
Δυστυχώς δεν έχω να πω τίποτα για την πολιτεία. Να ευχαριστήσω μόνο ακόμα τις ένοπλες δυνάμεις και τους πιλότους που με αυτοθυσία των ελληνικών ελικοπτέρων που παρέλαβαν τους ανθρώπους τους δικούς μας μετά από τα Μπιζανέτ και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που τους γλίτωσαν και των Ιταλών που βοήθησαν, αλλά περισσότερο των Ελλήνων, γιατί από ό,τι μας περιέγραψαν και οι δικοί μας άνθρωποι, ήταν θηριώδης οι προσπάθειές τους. Ανεβάζανε πάνω 7 και 8 άτομα και οι άλλοι ανεβάζανε 1 και 2. Δηλαδή είναι υπεράνθρωποι. Και να ευχαριστήσουμε και το πλήρωμα του C-130 που μας μετέφερε μετά με ασφάλεια πίσω στη χώρα μας, όταν με 10 μποφόρ πάλι πετάξαμε, παραμονή πρωτοχρονιάς, και όταν ήρθανε τα παιδιά εκείνα, οι πιλότοι που ήμασταν εξαντλημένοι, ήμασταν ταλαιπωρημένοι, ήμασταν φοβισμένοι και το βλέπανε στα πρόσωπά μας, και όταν μου έδωσαν τα χέρια τους και με αγκάλιασαν και μου είπανε «Μη φοβάστε, θα σας πάμε με ασφάλεια να κάνετε πρωτοχρονιά σπίτι σας και εσείς και τα παιδιά σας». Και μετά αφέθηκα τελείως. Η εταιρεία Παπανδρέου, που έχει έδρα τη Ζάκυνθο και δραστηριοποιείται επί 18 χρόνια στον χώρο του εμπορίου, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της σε μια εκδήλωση με οικογενειακή ατμόσφαιρα, παιχνίδια για τα παιδιά των εργαζομένων και πολλές ευχές. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η εταιρεία Παπανδρέου στη Ζάκυνθο, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου εδώ και 18 χρόνια. Η εκδήλωση αυτή γίνεται για να αποχαιρετήσουμε το 2017 και να υποδεχτούμε το 2018 μαζί με τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και τα μικρά μας φίλους. Να κόψουμε την πίτα μας και να ευχηθώ σε μια καινούργια χρονιά, το 2018, δημιουργική με υγεία για όλο τον κόσμο. Η επιχείρηση είναι 18 χρόνια που ασχολείται με τα τρόφιμα και γενικά με τις υπηρεσίες της Ζάκυνθο. Είμαστε μια επιχείρηση που θέλουμε να κοιτάμε μπροστά και πιστεύουμε ότι κάνουμε σωστά βήματα. Το οικογενειακό κλίμα μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση ήταν εμφανές και στην κοπή της πίτας, στην οποία ήταν παρόντες όλοι οι εργαζόμενοι μαζί με τις οικογένειές τους. Αυτά που διασκέδασαν περισσότερο ήταν τα παιδιά των εργαζομένων της εταιρείας Παπανδρέου, καθώς συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες που οργανώθηκαν από ψυχαγωγό και ευχαριστήθηκαν παιχνίδι. Για τους μεγαλύτερους, αλλά και για τα παιδιά, υπήρχε πλούσιος μπουφές που ικανοποίησε κάθε ουρανίσκο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.